Επιτρέψτε μου όμως να γυρίσω στο φορολογικό νομοσχέδιο και να πω δύο λόγια. Διότι ένα νομοσχέδιο το οποίο συντάχθηκε με γνώμονα την προοδευτικότητα και τη δικαιότερη κατανομή των βαρών. Η νέα πρόταση για το φορολογικό σύστημα παίρνει ως βάση και την οικογενειακή κατάσταση. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο αποκαθίσταται μία αδικία όλα τα τελευταία χρόνια, που τα παιδιά αποτελούσαν ουσιαστικά κριτήριο φορολογικής επιβάρυνσης παρά τον αυξημένο οικογενειακό προϋπολογισμό. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι στους τρίτεκνους και στους πολύτεκνους, με βάση την πρόταση που καταθέτουμε, το 61% των φορολογούμενων θα πληρώνει από εδώ και στο εξής μικρότερο φόρο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, από φορολογούμενους χωρίς τέκνα έως δύο παιδιά, η επιβάρυνση στα εισοδήματα έως 22.000 ευρώ είναι μικρή και κατά μέσο όρο δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ το χρόνο. Ωστόσο, κοιτάζοντας τη συνολική εικόνα, και το τονίζω αυτό, οι φορολογούμενοι σε ποσοστό έως 98% θα έχουν μικρή επιβάρυνση ή ελάφρυνση σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε έως σήμερα. Στοιχείο που δείχνει την προσπάθεια και την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε στοχευμένη σταδιακή ελάφρυνση των φορολογουμένων παρά τους σφιχτούς δημοσιονομικούς περιορισμούς.